Καλησπέρα σε όλους. Και ενώ είμαστε σχεδόν στα τέλη του Ιανουαρίου, δηλαδή του πρώτου μήνα του 2009, και συμβαίνουν πάρα πολλά πραγματάκια γύρω μας, κυρίως όμως από το μουσικό χώρο, δηλαδή το χώρο που ασχολούμαστε εμείς, είναι και ξημέρι και το Sound School είναι έτοιμοι να σας ταξιδέψουν. Εσείς είστε? Φύγαμε! Κάπως έτσι ξεκινάμε την αντίστροφη μας μέτρηση για το Sound School Chart αυτής εδώ της εβδομάδος που έχει υποστεί πάρα πολλές αλλαγές. Στην πρώτη θέση από το τέλος συναντάμε τρία αδέρφια και έναν ξάδερφο κοινό στη σύνθεση του αμερικάνικου συγκροτήματος Kings of Leon, που μετά τη μεγάλη τους επιτυχία Sex on Fire επιστρέφουν αυτή τη φορά με νέο single το You Somebody. Άραγε υπάρχουν άνθρωποι που χρησιμοποιούν κάποιους άλλους? Τώρα που το ξανασκέφτομαι, υπάρχουν αρκετοί εκεί έξω. Στη θέση νούμερο 9 έχουμε μία ευχάριστη συνεργασία. Τον τραγουδιστή από τους White Stripes, Jack White και την Alicia Keys να ερμηνεύουν το soundtrack της ταινίας του 22ου James Bond, Quantum of Solace. Το κομμάτι Another Way to Die και είναι το πρώτο ντουέτο στην ιστορία των ταινιών με θέμα τον πράκτορα 007 και εμείς δεν έχουμε τίποτε άλλο παρά να το απολαύσουμε. Μία θέση πιο πάνω και για άλλη μία εβδομάδα παραμένει ο κύριος Ludacris με τον T-Pain και το κομμάτι One More Drink που έχει sample από το Heaven Can Wait του άλλοτε βασιλιά της pop Michael Jackson. Αφιερωμένο σε όλους που πρέπει να πιούν για να κάνουν πράγματα που δεν θα τολμούσαν διαφορετικά. Είπαμε, το ποτό χρειάζεται προσοχή. Δεν πίνουμε γιατί θα το μετανιώνουμε μετά. Και αφού είπαμε όχι στο ποτό και όχι σε αυτούς που πίνουν για να δικαιολογήσουν σε αυτούς τους, περνάμε σε άλλο ένα ντουέτο και στη θέση νούμερο 7. James Morrison και Nelly Furtado στο Broken Strings. Πρέπει να σας πω ότι είναι από το δεύτερο άλμπουμ του Morrison, το οποίο πηγαίνει πάρα πολύ καλά σε European και US chart. Τώρα και στο δικό μας. Και φτάσαμε μία θέση πριν την τελική πεντάδα. Κάπου εδώ συναντάμε τη Leona Lewis που λίγο πριν τη συνεργασία της με Timbaland και Justin Timberlake συνεχίζει να εκπλήσει θετικά πάντα τους ακροατές της με την υπέροχη διασκευή του Run από Snow Patrol. Εσείς μην πάτε πουθενά, απλά απολαύστε το! Και περνάμε στην ενότητα Cine Cool, δηλαδή ποια ταινία σας προτείνουμε για αυτή την εβδομάδα στις κινηματογραφικές αίθουσες. Όχι εγώ, ο Σταύρος θα μας προτείνει. Γεια Σταύρο. Γεια σου Νίκη. Πρέπει να σου πω βέβαια ότι την προηγούμενη εβδομάδα μας εξέπληξες ευχάριστα με την ταινία Twilight, γιατί την είδαμε και την απολαύσαμε. Πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ που σ' άρεσε. Μη σου πω ότι θα την ξαναδώ. Και εγώ θέλω να την ξαναδώ, πάμε να την ξαναδούμε μαζί. Ωραία. Και πού να δεις όμως και τι σου έχω και αυτή την εβδομάδα. Τι μας έχεις? Δεν θα σε αφήσω έτσι. Έχω The Case of Benjamin Button. Μια υπέροχη δραματική ταινία μαζί με τον Brad Pitt. Έχω δει το τρέιλερ, συγγνώμη σε διακόπτω, πάρα πολύ ωραίο. Είναι, και θα το δουν και σε λίγο οι τηλεθεατές μας. Να πούμε ότι είναι κινηματογράφηση της νουβέλας του F. Scott Fitzgerald. Έχει δύσκολο όνομα. Είναι δύσκολο, από πού είναι, από Σκωτία? Δεν ξέρω, νομίζω ναι. Μπορεί, α, είδες. Να το πείθω το όγκαλα. Για πες. Και η ταινία ξεκινάει με τη φράση «Γεννήθηκα κάτω από περίεργες συνθήκες». Η ιστορία ξεκινάει με τον Brad Pitt, ο οποίος γεννιέται 80 χρονών και αρχίζει ο χρόνος και μετρά κανονικά και γι' αυτόν αντίστροφα βασικά. Ο οποίος, από ό,τι έχω δει στο τρέιλερ, συγγνώμη που θα σε δώσω, ερωτεύεται την Kate Blanchett. Ναι, παίζει την Kate Blanchett. Να πούμε επίσης ότι η ταινία είναι και υποψήφια και για Όσκαρ και στις χρυσές σφαίρες, όπως και για άλλο αντρικό ρόλο Brad Pitt. Πάρα πολύ ωραία. Και την Blanchett δεν νομίζω να πάρει τίποτα. Τι πρόβλημα όμως και αυτό, δηλαδή να μετράει η αντίστροφη μέτρηση για τον Brad Pitt, να μεγαλώνει η Kate Blanchett και κάπου να συναντιούνται και μετά να γίνεται πάλι απομάκρυνση αυτή. Τι δύσκολο πράγμα. Βασικά θα δούμε ότι βρίσκει την αγάπη, χάνει την αγάπη, βρίσκει και γνωρίζει και καινούριους ανθρώπους τριγύρω του, βιώνει το συνέστημα του θανάτου. Αλλά νομίζω καλύτερα να αφήσουμε το τρέιλερ να μιλήσει από μόνο του. Και ήρθε η ώρα να κινηθούμε λίγο παραπάνω ελληνικά αυτή τη φορά με το Greek Top 5, το οποίο θα μας ανακοινώσει ο Μάριος για να μας πει τι αλλαγές έχουμε για αυτήν την εβδομάδα, ποιοι έχουν παραμείνει στις ίδιες θέσεις και τι νέα βίντεο κλιπ θα δούμε. Γεια σου Μάρια. Γεια σου Νίκη. Για πες. Έχω νέα βίντεο κλιπ, έχουμε νέους καλλιτέχνες. Στη θέση νούμερο 5, 2.17, νέο συγκρότημα, πολύ καλή. Μοιάζουν λίγο με τους Ταβέντο. Πώς είναι οι 2.17? Είναι δύο άντρες, μία κοπέλα, αλλά όπως λέει και ο τίτλος του άλμπουμ τους, τρεις και απίθανοι, κυκλοφορούμε το νέο τους βίντεο κλιπ, κάναμε.
Ωραία και οι 2-17 και πραγματικά πάρα πολύ καλή φωνή η κοπέλα που τραγουδάει η Μαρία. Μαρία. Ωραία, και ανεβαίνουμε μία θέση. Άλλο ένα συγκρότημα στη θέση νούμερο 4, είναι Going Through. Μας τραγουδάνε ότι δεν κάνουν διακοπές. Δεν νομίζω. Νομίζεις πως δεν κάνουν. Οι συγκεκριμένοι κάνουν πολλές διακοπές, αλλά τέλος πάντων για πες. Κάτι ξέρεις εσύ και δεν μας λες. Δεν θα το πω, δεν θα αποκαλύψω, αλλά πες μου εσύ ποιο κομμάτι δεν κάνουν διακοπές. Δεν κάνουν διακοπές. Έχουν κάποια συνεργασία. Έχουν Νεύμα. Είναι μέσα και ο Δήμος Μπέκε. Στα φωνητικά. Ωραία. Πολύ ωραίο τραγουδάκι. Πάμε να δούμε. Ωραία, και ανεβαίνουμε άλλη μια θέση. Και θέλω να πεις, έχουμε πάλι συγκρότημα ή σόλο καλλιτέχνη. Σόλο καλλιτέχνη, μεγάλο καλλιτέχνη. Είναι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Έπεσε βέβαια από τη δεύτερη θέση που ήταν. Κρίμα, δεν πειράζει. Να ξανανεύει. Να ξανανεύει. Βέβαια. Τραγουδάει όλα θα πάνε καλά. Ναι. Θα ήθελε βέβαια να είναι στην πρώτη θέση. Θα το δούμε αυτό στις επόμενες εβδομάδες. Αν το θέλει τόσο πολύ, να μας πάρει ένα τηλέφωνο, να δούμε τι θα κάνουμε. Τι θα ψηφίσει και ο κόσμος. Βέβαια. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Πάμε να το δούμε. Δύο θέσεις ακόμα έχουν απομείνει και φαντάζομαι ότι θα γίνει σκληρή μάχη για το ποιος θα έχει την πρωτιά. Σκληρή μάχη, δεν θα πούμε ακόμα ποια κέρδισε ή ποιος κέρδισε. Αλλά στη θέση νούμερο 2 έχουμε την Άννα Βύση με το Παγορευμένο. Η οποία έπεσε μία θέση από την προηγούμενη εβδομάδα. Έπεσε, είναι και λίγο στεναχωρημένη βέβαια. Της μίλησες και στο είπε. Ναι, με πήρε τηλέφωνο. Είναι στο εξωτερικό. Καλά περνάει τότε. Καλά περνάει, αλλά θέλει να έρθει να γυρίσει το βίντεο κλιπ στο καινούργιο στην Πειρά. Ναι. Θα το έχουμε και σε αποκλειστικότητα βέβαια. Θα μας το δώσει. Θα μας το δώσει πρώτους. Oh, κανόνισε πάλι να το λες στο κοινό και να μην το δούμε την άλλη εβδομάδα. Εγώ φταίω και γι' αυτό. Δεν φταίω εγώ. Για πες. Και που λέτε στεναχωρήθηκε. Γιατί μάλλον δεν θα εμφανιστεί στο Αθηνών Αρένα. Οι κακοί βέβαια λένε ότι λόγω του κόστου παραγωγή δεν θα εμφανιστεί. Άλλοι λένε, λόγω της παράτασης που θα πάρει ο Αντώνης Ρέμος στις εμφανίσεις του. Τις έφαγε τη θέση ο Αντώνης. Αλλά μάθαμε, από εδώ, μάθαμε ότι θα εμφανιστεί σε ανακαινισμένο παραλιακό κέντρο και οι συναυλίες της, παύλα εμφανίσεις της, θα είναι τύπου Las Vegas. Περιμένουμε πώς και πώς να το δούμε αυτό. Εννοείται, θα πάμε στην πρεμιέρα, έτσι. Δεν το συζητώ. Τέλεια. VIP. VIP πάντα. Πάμε να την απολαύσουμε. Τι και τον έβαλα στη βασιλική καρέκλα. Τι και τον έχω καλοπιάσει όση ώρα βλέπετε εσείς την Ανούλα. Δεν μου αποκαλύπτει ποιος είναι στην πρώτη θέση. Τώρα θα τα πεις. Τι να κάνω, μπορεί να μου τα πω. Να τα πεις. Θα τα πω. Είναι η Έλενα Παπαρίζου, ανέβηκε μια θέση. Ανέβηκε το Ελενάκι. Ανέβηκε, μας τραγουδάει πυροτεχνήματα. Α, πάρα πολύ. Είχες και μια απορία. Είχα. Γιατί να τραγουδάει πυροτεχνήματα τέτοιο καιρό. Γιατί. Ξέρω κι εγώ αυτή η ρώτα. Εντάξει, θα την πάρω τηλέφωνο. Να, και αυτή τηλέφωνο. Δώσε μου λίγο το κινητό.